κατέστηση. Δωρεάν rapid test στους πολίτες διενεργούνται από σήμερα και σε στρατόπεδα που έχουν επιλεγεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στόχος είναι να γίνονται σε ημερήσια βάση 12.000 στοιχειοποιημένοι έλεγχοι για τον ιό σε όλη την επικράτεια, ώστε να περιοριστούν οι σειροές κρουσμάτων, να εντοπίζονται περισσότερα ασυμπτωματικά κρούσματα και να υπάρχει μεγαλύτερη πρόληψη. Η διαδικασία ήταν ανώδυνη, γρήγορη και βοηθούμε κι εμείς έτσι ώστε να χτιστούν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Το στρατόπεδο Ταξιάρχου Μαρκοπούλου στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στα Χανιά είναι ένα από τα 97 σε ολόκληρη τη χώρα στα οποία λειτουργούν σταθμοί δειγματοληψίας. Επειδή είναι δωρεάν, λέω κι εγώ γιατί να μην το κάνω, να ξέρω τι μου γίνεται. Άμα έχω τον ιό ή δεν έχω, γιατί πολλές φορές λέμε ότι δεν το έχουμε, αλλά τελικά άμα δεν κάνουμε το τεστ δεν είμαστε σίγουροι. Και τώρα είναι αρνητικό, οπότε το ξέρω ότι δεν έχω. Ημερομηνία γεννήσεως σας. Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη συνολικά 130 σταθμών δειγματοληψίας σε 73 πόλεις της ελληνικής επικράτειας, σε μονάδες και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Στα Χανιά, εκτός από το στρατόπεδο Μαρκοπούλου, rapid test διενεργούνται στην 5η Ταξιαρχία Πεζικού στο Βλητέ και στην 115 Πτέρυγα Μάχης. Είναι πολύ σημαντικό. Θα έπρεπε αυτό να γινόταν από πριν, δηλαδή όταν ξεκίνησε ο κορονοϊός. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω, γιατί εντάξει, είναι πολύ μεγάλος ο πληθυσμός και μακάρι να μπορούσαν να κάνουν όλοι το rapid test. Δεν το συζητούμε, θα ήμασταν λίγο όλοι πιο ασφαλείς. Και πιστεύω βασικά ότι γίνεται περισσότερο για να δούνε τους ασυμπτωματικούς πόσο ποσοστό του πληθυσμού που είναι ασυμπτωματικοί μπορεί να είναι και φορείς σας πλέον του ιού σας. Τόπος γέννησης. Ηράκλειο. Οι πολίτες που θέλουν να υποβληθούν σε τεστ αρκεί να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη φόρμα δωρεάν ελέγχου COVID-19. Με ένα μήνυμα στο κινητό γίνεται η επαλήθευση της αίτησης για τυχεοποιημένο έλεγχο. Η επιλογή γίνεται μέσω αλγόριθμου και χωρίς κάποιο κριτήριο. Είμαι στο COVID, αυτό που είναι στο Viber που σου στέλνει κάθε μέρα από την κυβέρνηση μηνύματάκι. Και μου στείλαν ένα μήνυμα αν θέλω να πάω να κάνω ένα τεστ αρκεί να μην είναι συμπτωματικός για όλους τους ασυμπτωματικούς. Και απάντησα ότι okay, όποτε τέτοιο. Και μου στείλανε μήνυμα να έρθω τώρα. Βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους, όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι διενεργούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους των στρατιωτικών μονάδων που έχουν ήδη στελεχωθεί με γιατρούς, νοσηλευτές και προσωπικό γραμματιακής υποστήριξης του στρατού ξηράς, του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας.